Τον πύργο και την Ηλία επισκέφθηκε το Σάββατο η Ηλίος σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα πολιτισμού και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης Δημοσθένης Δαβέτα στο πλαίσιο της προεκλογικής του περιοδίας. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δαβέτας παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νόδε Ηλίας. Σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής, αναλαμβάνω το ηθικό χρέος και μοιραία και το πρακτικό να προσπαθήσω όσο μπορώ να ενεργοποιήσω τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι ούκο λίγα, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτού του είδους την ηθική, πνευματική και οικονομική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού σε αυτά τα μέρη. Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην αίθουσα του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου στον Πύργο. Στην ομιλία του κ. Δαβέτας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου και στον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος της Νόδη Ηλίας και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Χήνος. Γνωρίζετε, κύριε καθηγητά, ότι ο τόπος αυτός εδώ, που έχει το παγκόσμιο προνόμιο να κλείνει στα σπλάχνα του μια περιοχή όπως η αρχαία Ολυμπία, είναι αυτονόητο πως με ιδιαίτερη χαρά βλέπει πως οι Ηλίοι έχουν διακεκριμένη θέση στο παγκόσμιο σκηνικό για γύρω από θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Αυτά τα πραγματικά άγια χώματα, όπως τα αποκαλούν κάποιοι, που όπου και να χτυπήσεις με το αξινάρι θα δεις να ξεπετάγονται αρχαίοι θεοί που δεν είναι μόνο απλά κομμάτια μάρμαρου, αλλά δείχνουν το πώς σφιχταγκαλιάζεται ο πολιτισμός με τον ανθρωπισμό και βαδίζουν μαζί
αυτή η παγκόσμια και ξεχωριστή δόξα και τιμή για αυτόν τον τόπο, πιστεύουμε ότι είναι ίσως το μέλλον όχι μόνο της Ηλίας και της Ολυμπίας, όχι μόνο της πατρίδας μας, της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Την εκδήλωση συντόνισε ο δικηγόρος και πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Κοινών Πελοποννησίων, Ανάστος Δημητρόπουλος. Νομίζω ότι η Ολυμπία θα μπορούσε να είναι η έδρα του Παγκόσμιου Θεσμοθέτηση της Ολυμπίας ως έδρα του Διεθνούς του Παγκοσμίου Πολιτιστικού Φόρου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα πάρα πολύ μεγάλο, που μπορεί η ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας να αναπτυχθεί τα μάλα, διότι σε μια διάσταση ενός τριγώνου από την Αθήνα που έχουμε Δημοκρατία και Χορηγία, Ολυμπία και Χειρία και Αυγενιά, μιλά και Δελφούς, αυτό το ιδεατό τρίγωνο που αφορά την Αφιχτιονία και την Ειρήνη, το πρώτο ΙΕ, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ αναπτυξιακό project, αδελφέ Δημοσθένη, που μπορεί να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία και είναι ένας θεσμός που να μετατραπεί η ευρύτερα η Ελλάδα, όχι μόνο η Φλόριδα των Νέων Παρτιών της Ευρώπης, αλλά να είναι η κοιλάδα γνώσης και έδρα μεγάλων και διεθνών πολιτιστικών θεσμών.